11 μήνες από την απόκτηση του ακινήτου φιλέτου στην πρώην Αμερικανική βάση γουρνών από τη Reds, ολοκληρώθηκε το business plan και master plan της εμβληματικής επένδυσης στα πρότυπα του Ελληνικού, με τη Reds να πραγματοποιεί προσεχώς συνάντηση με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, ο οποίος αναμένεται να θέσει όλα τα ανοιχτά ζητήματα αλλά και τις διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής. Ήδη έχει ζητηθεί μια συνάντηση των επενδυτών της Reds με τη Δημοτική Αρχή. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μπαίνουν πολύ μεγάλα ζητήματα. Είναι τα σχολεία, είναι το νηδρίο, είναι το εκθεσιακό, είναι το καταφύγιο ζώων, που όλα αυτά πρέπει να διευθετηθούν πριν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, πριν εκδοθεί το διάταγμα και πριν ξεκινήσει η επένδυση. Η Αμερικανική βάση στις Γκούρνες έκλεισε το 1994. Ακολούθησαν εικόνες εγκατάλειψης και παρακμής, ενώ το Φεβρουάριο του 2023 έπεσαν υπογραφές για το συμβόλαιο αγοραπολισίας του ακινήτου, ανοίγοντας τον δρόμο αξιοποίησης μιας τεράστιας έκτασης 345 στρεμμάτων. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου διεκδικεί από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου 72 στρέμματα για την υλοποίηση υποδομών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Εμείς αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε, να διεκδικήσουμε και να διασφαλίσουμε για τους δημότες μας είναι όσο το δυνατόν η απόδοση εκτάσεων εναπομεινουσών προς το Δήμο, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες τέτοιες. Βέβαια, η απόφαση του 2011 ήταν ομόφωνη και διεκδικούσαμε όλη την έκταση και εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι θα μπορούσαμε την έχουμε αποκτήσει ο Δήμος με κάποιους τοπικούς παράγοντες, επιχειρηματικούς κύκλους, επιμελητήρια με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που πουλήθηκε. Και εκτιμούμε ότι είναι και βασικό να γίνει και από τη νέα Δημοτική Αρχή. Διεκδικούμε 72 στρέμματα στο δυτικό, νότιο-δυτικό κομμάτι της Αμερικάνικης βάσης για την υλοποίηση σημαντικών υποδομών που έχει ανάγκη ο τόπος μας, μιας πλατείας, πάρκου, μιας παιδικής χαράς, ενός νέου δημαρχείου που το έχει ανάγκη η περιοχή, ενός αθλητικού και ένα πολιτιστικό κέντρο, νέα σχολεία. Αυτά λοιπόν τα 72 στρέμματα, τα οποία είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ανήκουν στην ΕΤΑΔ. Εξελίξεις αναμένονται και σε σχέση με το καταφύγιο ζώων, το οποίο πρόκειται να μεταφερθεί σε άλλο χώρο. Το βασικό ζητούμενο είναι ότι το καταφύγιο που υπάρχει εκεί ήδη περίπου 16 χρόνια θα πρέπει λογικά να απομακρυνθεί. Έχουν υπάρξει, από ό,τι γνωρίζουμε, κάποιες συζητήσεις μεταξύ του Δήμου, του Υπουργείου, του ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας Reds που θα κάνει την επένδυση. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε εμπλακεί εμείς σε κάποια συζήτηση με τον επενδυτή. Προσμονούμε πολύ μια συνάντηση μαζί τους, να βρεθεί μια λύση που θα είναι δίκαιη και για τα ζώα. Το σχέδιο της Reds περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, βίλες, εμπορικό κέντρο, κοινόχρησους χώρους άφλησης και πολιτισμού, καθώς και τη λειτουργία καζίνο. Η επένδυση ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να υλοποιηθεί εντός των επόμενων 5 ετών και, όπως τονίζεται, θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής εικόνας του νησιού μας. Προχωρούμε και θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν αυτή η επένδυση να είναι υποφελία και της γειτνιάζουσας περιοχής και των συγκριτικών πλεονεκμάτων που θα δώσει αυτή η επένδυση, ούτως ώστε να γίνουν άλλες επιπρόσθετες, παράλληλες, σημαντικές δραστηριότητες οικονομικές στο Δήμο. Είναι σίγουρο ότι η επόμενη πενταετία είναι εξαιρετικά κρίσιμη και η επένδυση αυτή, όπως και το αεροδρόμιο, γιατί το ένα τραβάει το άλλο. Σίγουρα ο επενδυτής που έρχεται, ελεύσεως και του νέου αεροδρομίου σε 3 με 3,5 χρόνια, θα ήθελε την επένδυση έτοιμη προκειμένου να μπορέσει να την πουλήσει.